Δήμος Αρχανών Εστερουσίων, λόγω της πανδημίας της COVID, δηλαδή 19, συνεχίζει το πρόγραμμα των διαδικτυακών διαλέξεών του και για αυτή την χρονιά. Η γυναίκα στο 12λεπτο επιγραφή των νόμων της Γόρτινας είναι το θέμα της διάλεξης στις 7:30 εθελοντικά της κυρίας Αθηνάς Κυριακάκη Σφακάκη, η οποία είναι ξεναγός, είναι συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος, είναι συγγραφέας. Κυρία Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας κυρία Βουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Να φανταστώ ότι το θέμα αυτό έχει να κάνει και με την ημέρα της γυναίκας, η γυναίκα στην 12δέλτο επιγραφή των νόμων της Γόρτινας. Ναι, το αίτημα του Δήμου Αρχανών Εστερουσίων, πρωτοστατούντος του Δημάρχου του κ. Κοκοσάλη και της Αντιδημάρχου Πολιτισμού της κ. Γιαννιδάκη Χρυσούλας, ήταν να αναφερθούμε στη γυναίκα. Ναι, να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Ναι, ήταν να αναφερθούμε στη γυναίκα. Ευχαριστώ. Τι μη σένεκε. Ας είναι και στον απόϊχο της εορτής. Η γυναίκα δεν χρειάζεται ημέρες. Έχουμε μπει μέσα σε ένα κλίμα, σε ένα πλαίσιο και πάμε και το κάνουμε τελείως διαφορετικά. Είναι η ζωή, τελεία. Πάμε προσωπικά, παρακάτω. Κυρία Δουλγεράκη, δεν πιστεύω στις κατανάθεσες είναι εορτασμούς. Είναι πιο βαθιά και πιο πραγματικά η αντιμετώπιση προσώπων, γεγονότων, σωστά, θεμάτων. Ας την τιμούμε τη γυναίκα. Είναι βιωματικά. Ας την τιμούμε 364 μέρες το χρόνο. Έτσι. Και την 365η αντί να τη βρίζουμε, αντί να τη βαράμε, αντί να τη σκοτώνουμε. Έτσι. Λοιπόν, για δώστε μας λίγο. Σε κάθε περίπτωση όμως, η γυναίκα στην αρχαιότητα της Κρήτης και στην προϊστορική Κρήτη διαδραμάτισε πολύ σπουδαίους ρόλους και από την μινωική κιόλας εποχή μας απασχολεί ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία, στα δρόμενα, γιατί σε ορισμένες φάσεις της ζωής της Κρήτης η γυναίκα υπήρξε ο ανώνυμος αγωνιστής. Μη εξαιρουμένης και της νεότερης ιστορίας. Όμως ας επικεντρωθούμε στην 12δέλτο επιγραφή των νόμων της Γόρτινας, θέμα το οποίο θα αναπτυχθεί απόψε στις 7:30 ώρα διαδικτυακά, όπως προείπατε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια επιγραφή εγχάρακτη, η οποία χαράκτηκε σε ογκόληθους στο τέλος του 6ου αρχάς του 5ου αιώνα π.Χ. Κάποιος ανώνυμος Γορτίνιος πνεύστηκε να χαράξει τους νόμους αυτούς στους ογκόληθους. Σε αυτούς τους ογκόληθους, των οποίων η γραφή είναι αρχαϊκή, ελληνική και έχει μεταφραστεί, έχει μεταφερθεί στην ελληνική γλώσσα, διαπιστώνουμε τον καθορισμό της ύπαρξης της γυναίκας μέσα από τρεις ιδιότητες. Την δούλη οικαία και την ελευθέρα η γυναίκα. Και είναι εκπληκτικό ότι στα θέματα των νόμων αυτών υπάρχουν προβλέψεις και αναφορές που αφορούν τη γυναίκα στα εδάφια βιασμοί, στο γάμο, στα διαζύγια, στην πρίκα, στις υιοθεσίες παιδιών και στις κληρονομιές επίσης. Αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα που καθ' οικονομία του χρόνου αναφέρω. Και συμπερασματικά διαπιστώνει κανείς ότι στους νόμους αυτούς η γυναίκα, παρά το ότι δεν είχε πλήρη αναγνώριση, για παράδειγμα στην υιοθεσία, στο εδάφιο στην ενότητα των υιοθεσιών, αναφέρεται ότι απαγορεύεται η υιοθεσία από γυναίκα ή άνιβο ή έφηβο. Όμως στην ενότητα της κληρονομιάς αναφέρεται ότι η περιουσία, η διανομή της περιουσίας γίνεται ως εξής. Στους υιούς της οικογένειας δίδονται τα 2/3 και στις θυγατέρες το 1/3.
εάν υπάρχει μια θυγατέρα και 4 ή 5 γη, η θυγατέρα βγαίνει από αυτή τη διανομή πλουσιότερη, καθώς καταλαβαίνετε. Στην πρίκα, ο άντρας, αν προκύψει διαζύγιο, δεν δικαιούται να έχει αναλώσει κάτι από την πρίκα της γυναίκας. Και αν αυτό έχει συμβεί, θα πρέπει να την αποζημιώσει. Τι λέτε τώρα? Πρέπει να σας πω και για το διαζύγιο, που αν ο άντρας ήταν υπαίτιος του χωρισμού, όφιλε να καταβάλει στη γυναίκα ένα ποσό σε στατήρες. Υπάρχει μια φιλοσοφία σε αυτούς τους νόμους. Ένα παράδειγμα θα σας πω, ότι απαγορεύονται οι βιασμοί γενικά. Αλλά εάν κάποιος βιάσει μια δούλη ή μια ελευθέρα, η ποινή του στην περίπτωση της ελευθέρας είναι μεγαλύτερη από την ποινή της δούλης. Εάν ο βιασμός βγει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, είναι μικρότερη η ποινή και μεγαλύτερη αν συμβεί κάπου στην εξοχή, μακριά από κατοικημένη περιοχή, όπου η γυναίκα θεωρεί το, ή ο βιαζόμενος θεωρεί το απροστάτευτος. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, μέσα από αυτούς τους νόμους αποκαλύπτεται μία κοινωνία ανθρωποκεντρική, και ο καθηγητής της παλαιογραφίας, ο Σπύρος Λάμπρου, επιτρέψατε μου να σας μεταφέρω μία μικρή παράγραφο από τη γνώμη του για αυτού τους νόμους. Λίγο πιο δυνατά μόνο. Μας έγραψε λοιπόν. Η νομοθεσία της Γόρτινος είναι ο πρώτος εν πρωτοτύπο σωζόμενος κώδικ του ανθρωπίνου γένους. Κώδικ αληθώς αξιοθαύμαστος δια τας πολλάς διατάξεις αυτού, όντινες είναι φιλανθρωπικότερε του θεατικού και του ρωμαϊκού δικαίου. Αλλά συγχρόνως είναι το παλαιότερο των σωζωμένων γραπτών μνημείων του πεσουλόγου των Ελλήνων, αρχαϊκών και τραχή εν το κριτικό αυτού ιδιώματι, ως αρχαϊκά είναι τα γράμματα διόν είναι γεγραμμένων. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι... Θεωρείται δε η βασίλισσα των επιγραφών. Μάλιστα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα στην απόψινή διάλεξη, είπαμε στις 7:30, διαδικτυακά θα γίνει. Εάν κάποιος πληκτρολογήσει Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, θα βρει ποιο είναι το link για να μπορέσει να συμμετέχει, εφόσον το θέλει, με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα, να πάρει μέρος, να ακούσει πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία συμπερασματικά μας είπατε, όπως σωστά. Εντάξει, έτσι, ναι, ακριβώς, για την εξοικονόμηση του χρόνου μας. Μου, κυρία, επιτρέπετε όμως μια πολύ μικρή νήξη ακόμα. Παρακαλώ, με μία κουβέντα, παρακαλώ. Μία κουβεντούλα μόνο, ότι αυτό το πρόγραμμα των διαλέξεων ολοκληρώνεται, Θεού θέλοντος, την Παρασκευή 8 Τετάρτου, με το θέμα «Τα Λέα Ορή, Μυθολογία, Ιστορία, Χριστιανισμός, Παράδοση και Φύση», και την Παρασκευή 6 Πέμπτου με το θέμα «Ηράκλειον, 25 Αυγούστου 1898, η τελευταία εκατόμβη». Λοιπόν, με αυτές τις δύο διαλέξεις κλείνουμε το πρόγραμμα 2021-2022. Να μου το υπενθυμίζετε, σας παρακαλώ, πάρα πολύ, 2 μέρες πριν, για να μπορούμε να ακούμε έστω και έτσι ραδιοφωνικά κάποια στοιχεία από αυτές τις διαλέξεις. Θα αναλάβετε αυτή την υποχρέωση, εντάξει, κυρία Σφακάκη? Σας ευχαριστώ πάρα Ωραία, πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Για αυτή την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ και εσάς και το σταθμό και τους ακροατές. Καλά να είστε. Καλή σας ημέρα. Καλή υγεία σε όλους.